Οι τραγελαφικές καταστάσεις γύρω από το υποεκτέλεση έργου ανάπλασης στην καρδιά του Ηρακλείου σε σχέση με τις αλλαγές στα συμβατικά υλικά του, καθώς και οι καταγγελίες φωτιά που έχουν δει το φως δημοσιότητας στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, από δημοτικές παρατάξεις της αντιπολίτευσης, εμπόρους και από το τεχνικό κόσμο, φαίνεται πως κινητοποίησαν το ενδιαφέρον των διοκτικών αρχών που ζήτησαν τον έλεγχο του έργου από επιθεωρητές δημοσίων έργων. Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες, κλιμάκιο των επιθεωρητών έφτασε χθες στο Ηράκλειο, κάνοντας φύλο και φτερό έγγραφα, τιμολόγια, συμβάσεις και όχι μόνο, διαδικασία η οποία χαρακτηρίζεται ως εξαιρετικά σπάνια, καθώς γίνεται σε ένα έργο που βρίσκεται σε εξέλιξη και όχι σε ολοκλήρωση. Εξέλιξη που ενισχύει τα σενάρια ότι ο έλεγχος γίνεται σφεσμένα, διότι ενδεχομένως υπάρχει εισαγγελική εντολή. Και όλα αυτά ευνηδιαστικά. Και παρά τις αρχικές πληροφορίες ότι το κλιμάκιο επιθεωρητών δημοσίων έργων θα πραγματοποιούσε έλεγχο το πρωί της ερχόμενης Τετάρτης. Όπως και στην πλατεία Ελευθερίας, βλέπουμε μια λευκή ταφόπλακα. Ζεσθενόμαστε, καιγόμαστε. Ακούω και βλέπω και με τα μάτια μου ότι δεν πρέπει να είναι αυτά τα υλικά τα οποία είχαν συμφωνηθεί από τη σύμβαση αρχικά. Και από ανθρώπους επαγγελματίες που είναι αυτή τη δουλειά, αυτή τη στιγμή αντικρίζουμε ένα νεκροταφείο στο κέντρο της πόλης. Είναι ακριβώς οι ίδιες αποχρώσεις. Τα αρνητικά είναι από εδώ και πέρα τι γίνεται όσον αφορά το κομμάτι της καλοκαιρινού που μας απασχολεί εμάς. Να μπουν πράσινα στοιχεία κάποιες ζαρντινιέρες που μπορούν εύκολα να φύγουν αργότερα όταν θα φτιαχτεί ο δρόμος. Δεν έχουμε φωτισμό. Να μπει κάποιος φωτισμός, δηλαδή έρχονται γιορτές και εδώ πέρα είναι θεοσκότεινα. Αρκεί λίγο να πρασινίσει μετά από λίγο διάστημα και να μπουν και κάποια άλλα διακοσμητικά στοιχεία, γιατί έτσι όπως είναι μονόχρωμο τώρα δείχνει λίγο ψυχρό. Το ενδιαφέρον πλέον επικεντρώνεται για το τι θα αποκαλυφθεί από τους ελέγχους των επιθεωρητών δημοσίων έργων και το πώς θα διαχειριστεί η Λότζια την υπόθεση. Και όλα αυτά με φόντο τα όσα αποκαλυπτικά έχουν δει το φως δημοσιότητας από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης γύρω από τις αλλαγές στις διαστάσεις των υλικών, με χαρακτηριστική περίπτωση στα κράσπεδα τα οποία αντί για 27x40 που καθόριζε η σύμβαση τοποθετήθηκαν 27x27. Επιπλέον υπάρχουν αλλαγές στους κυβόλυδους πορφυρίτη, αλλαγές στα πάχυτο πλακών και με την ποιότητα των υλικών να αποτελεί το μεγάλο ζητούμενο στο επίμαχο έργο. Το κλιμάκιο των επιθεωρητών αναχώρησε για τα Χανιά προκειμένου να προχωρήσει σε αντίστοιχους ελέγχους. Στη συνέχεια θα βρεθεί στον Άγιο Νικόλαο, ενώ θα επιστρέψει και πάλι στο Ηράκλειο. Μπορώ να ομολογήσω ότι πάλι τα υλικά μεταφερθήκαν στο ουδέτερο σημείο του καλοκαιρινού, στο μοναδικό σημείο που δεν αποφελείται πουθενά. Και πάλι τα πρώτα μαγαζιά της καλοκαιρινού τρώνε τη σκόνη, τη βρωμιά. Να μετατραπεί ο δρόμος της λεωφόρου καλοκαιρινού άτυπα σε πεζόδρομο, ζητούν την ίδια ώρα καταστηματάρχες της περιοχής που τονίζουν την ανάγκη και άλλων παρεμβάσεων προκειμένου να μπει μπλόκο στη στάθμευση οχημάτων.